Τα γιορτινά τη βάζει η Κρήτη των γιορτών των Χριστουγέννων, με πόλει και χωριά να μπαίνουν σιγά σιγά στο γιορτινό κλίμα. Και στο Ηράκλειο οι εργασίε είναι πυρετόδε για το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο, αλλά και το Χριστουγεννιάτικο Κάστρο που στείνεται στην Πλατεία Ελευθερία. Χριστουγεννιάτικο Κάστρο. Όπου να είναι, παίρνει σάρκα και ωστά. Πιστεύουμε ότι την Πέμπτη θα είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε το κοινό. Ετοιμάζεται το σπίτι του Άι Βασίλη, ετοιμάζονται παράλληλα άλλε τρει δράσει, συν τη μεγάλη εξέδρα. Γυναίκε, εδώ πέρα κόβουμε τα ξύλα, γιατί έχουμε να κάνουμε τι μπορτούρε στο σπιτάκι του Άι Βασίλη. Να ετοιμαστούμε για το πνεύμα των Χριστουγέννων, για τα παιδιά, να δώσουμε χαρά. Οι γυναίκε και οι γυναίκε στο δέντρο στολίζουν μπροστά, μπροστάρισε. Και είναι και πολύ ωραία πράγματα αυτά που φτιάχνουν εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Στην αναθέρμανση τη παγωμένη αγορά ποντάρουν οι έμποροι του Ρακλίου εν ώψη και του εορταστικού ωραρίου που θα τεθεί σε ισχύ από τι 15 Δεκεμβρίου. Διαμορφώνουμε και τι εκδηλώσει και το γιορταστικό κλίμα που θα προσπαθήσουμε να φέρουμε στην πόλη τι μέρε αυτέ και ελπίζομαι ότι οι καταναλωτέ, τα νοικοκυριά θα στηρίξουν την τοπική επιχειρηματικότητα. Ο κόσμος περνάει πολύ δύσκολα, αυτό έχω να πω. Δυστυχώς. Και δεν έχει διάθεση για κάτι. Ο κόσμο έχει λυγίσει όλη η κοινωνία. Τώρα είμαστε με τον ένα από έχει μπει στο λάκκο. Τώρα μπει και ο άλλο. Με τύπο προσόντα θα έχουμε διάθεση. <συμίλω> Γιατί <συμίλω> του μα έχουν κάτι. <συμίλω> και δεν στενοχωρείμαι εγώ, στυνοχωρίμαι με τα παιδιά και τα εγγόνια μου. Έρχονται τώρα γιορτέ. Σε πληροφορώ δεν θα αλλάξει απολύτω τίποτα. Απολύτω τίποτα. Ό,τι έχουν να πληρώσουν τον Δεκέμβριο από έμφυα μέχρι ρυθμίσει που έχει κάνει ο καθένα, τα χρήματα δεν φτάνουν. Πάντω, αρκετέ βιτρίνε στην καρδιά του Ρακλείου δεν έχουν στολιστεί μέχρι στιγμή. Κάτι που αποτυπώνει και την ψυχολογία του εμπορικού κόσμου, που σε τίποτα δεν θυμίζει οι άλλε εποχέ, όποτε έβαζαν τα δυνατά του για το καλύτερο στολισμό βιτρίνα, στο πλαίσιο σχετικού διαγωνισμού. Βέβαια, με εμπόρ, γιατί είχα μια σχέση λόγω τη δουλειά λοιπόν. Τι να δώσουμε λεφτά, μου λέει, για τις βιτρίνες, αφού δεν πρόκειται να πάρουμε τίποτα. Ερημιά, βλέπω εγώ. Δεν συμφέρει νομίζω να κάνουν και έξοδα. Για να στολίσουν τις βιτρίνες, βλέπετε. Ναι, ακριβώς. Οι καταναλωτέ πάντως θα πολύ λιγότερα χρήματα σε σχέση με πέρυσι και τις χρυσογεννιάτικες αγορές τους. Όπω αποτυπώνεται σε σχετική έρευνα, οι Έλληνε καταναλωτέ σκοπεύουν να ξοδέψουν 438 ευρώ τα φετινά Χριστούγεννα, ποσό μειωμένο κατά 4,2% σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, κάθε ευρωπαϊκό νοικοκυριό σκοπεύει να ξοδέψει τα Χριστούγεννα κατά μέσο όρο 517 ευρώ. Εδώ δεν έχουμε να πάρουμε ένα μπουφάκ. Δύσκολα τα πράγματα, πολύ. Αυτό ισχύει. Για να περάσουμε καλά όμω, μάλλον μπορούμε να περάσουμε καλά και με λιγότερα. Τι να πω, περιμένουμε να δούμε να πέσουν λίγο οι τιμέ. Εντάξει, υγεία, υγεία μόνο, μόνο να έχουμε υγεία. Για ακόμη μία χρόνια τα μετρητά είναι το επιθυμητό δώρο για του Ευρωπαίου. Στην Ελλάδα οι καταναλωτέ επιλέγουν για του ενήλικε το φαγητό. Με δεύτερη επιλογή τα είδη ρουχισμού και υπόδηση.